θετικό από την πλευρά της διαπραγμάτευσης που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το ζήτημα και έχει πάρει και μια έτσι, κατεύθυνση το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων για το πού θα πάει, είναι για μας ένα διακύβευμα της επόμενης μέρας. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να σας πω για τα κόκκινα δάνεια. Το ασφαλιστικό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα που έχει σημασία η πολιτική κατεύθυνση μέσα από την οποία θα το χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Θα μπορούσα να σας πω για το ζήτημα του χρέους, το παραγωγικό μοντέλο και η ανάπτυξη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αυτό σε σχέση με τις συνεργασίες. Και γιατί το λέω αυτό? Χωρίς να θέλω να απαξιώσω προσωπικότητες και ανθρώπους, όταν εμείς λέμε από τη δική μας την πλευρά ότι κυρίως τα δύο κόμματα, τα πρώην μεγάλα κόμματα, βάζω πρώην μεγάλο κόμμα το ΠΑΣΟΚ για ευνόητους λόγους, ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, που είναι τα κόμματα τα βασικά που διακυβέρνησαν τον τόπο, τα οποία έχουν μια μεγάλη ιδιοκτησία αυτού του παλαιού πολιτικού καθεστώτος και της κατάστασης σήμερα, την οποία την βλέπουμε και στο δημόσιο τομέα, αλλά ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, θα ήταν για εμάς οξύμορο σχήμα το να ζητάμε να αλλάξουμε όλο αυτό το σύστημα συνεργαζόμενοι με αυτά τα πολιτικά κόμματα, λοιπόν, με αυτό το πολιτικό προσωπικό. Τι θα κάνουμε τώρα, πείτε μου. Τι θα κάνουμε τώρα. Είστε πρώτο κόμμα, δεν έχετε πλειοψηφία. Σας απαντάω ότι πρέπει να γίνει. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι, ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου τα πολιτικά κόμματα θα αντιπαρατεθούν επί των πολιτικών τους προγραμμάτων. Βεβαίως. Εγώ θέλω να σας πω δύο μεθοδολογικά πράγματα για το πώς αντιμετωπίζουμε τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα. Πρώτη μεθοδολογική παραδοχή, ότι δεν μπορούμε να πάμε ξανά σε εκλογές για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική θετικό και την οικονομική σταθερότητα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του... συνεργασίες απαραίτητος. Αφού δεν πάτε σε εκλογές. Περιμένετε. Αυτό είναι έρχομαι στο δεύτερο, το οποίο είναι ότι ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός ο οποίος με την ψήφο του και με την εμπιστοσύνη που θα δείξει στο οποιοδήποτε κόμμα πάνω στο πρόγραμμά του, αλλά και πάνω και στα πρόσωπα που θα κληθούν να διαχειριστούν την επόμενη θα μέρα. Θα δώσει την κατεύθυνση. Θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την κατεύθυνση. Επομένως, δεν αποκλείεται και το μεγάλο συνασπισμό, αν δοθεί η κατεύθυνση από το λαό. Σας απάντησα πριν σχετικά. Όχι, αλλά άμα δοθεί τέτοια κατεύθυνση. Πώς μπορεί να δοθεί τέτοια κατεύθυνση από τον ελληνικό λαό? Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουν κάποια κόμματα. Αν εσείς ως πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, μαζί με τα άλλα δύο μικρότερα. Εγώ νομίζω ότι. Φτάσει στο 151, φαντάζομαι το θέλετε και πολύ. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει και δεν επιθυμεί τον μεγάλο συνασπισμό. Και σας το λέω αυτό μιλώντας και με κόσμο. Δημοσκοπήσεις λένε ότι το επιθυμεί πάντως. Ναι, θα με επιτρέψετε να έχω μια μεγάλη επιφύλαξη. Εγώ βλέπω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του συστήματος, και του μηδιακού συστήματος, χωρίς να κάνω επίθεση, γιατί μπορούν να έχουν πολιτική άποψη, δεν το θεωρώ θεμητό, θέλει αυτό το μεγάλο συνασπισμό, κατά την άποψή μου, για λόγους που έχουν να κάνουν με το πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Εμείς με αυτού του τύπου της κατευθύνσης διαφωνούμε κάθετα. Θεωρούμε πραγματικά ότι ένας μεγάλος συνασπισμός με τη Νέα Δημοκρατία είναι εκτός πλαισίου της δικιάς μας ατζέντας για την επόμενη μέρα. Αντιστοίχως, θα μπορούσα να σας πω ότι και με το Ποτάμι αλλά και με το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία τα οποία τα έχω εκθέσει. Αυτό που σας λέω είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλουμε και ζητάμε την ψήφο του για να δώσει ισχυρή λαϊκή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυρός. Γιατί όχι και αυτοδυναμία? Γιατί όχι και αυτοδυναμία? Χωρίς αλαζονίες. Γιατί όχι και αυτοδυναμία? Εμείς πιστεύουμε τι είναι ταμπού, είναι η αυτοδυναμία. Επειδή δεν παίρνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία και συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδυναμία, θεωρείται ταμπού σε αυτό το επίπεδο? Δεν προκύπτει. Α, περιμένουμε 10 μέρες. Εγώ δεν θέλω, και καλό είναι και όλοι μας να μην κάνουμε προβλέψεις με βάση τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όλοι έχουμε κάπως καεί στο χυλό, όχι τόσο εμείς, αλλά τέλος πάντων. Επομένως, ας μην προδικάζουμε, ας δούμε τι θα πει ο ελληνικός λαός, πώς θα κρίνει όλη αυτή την περίοδο της θέσης των κομμάτων. Κύριε Δανδιά, είδα και τον κύριο Μεμαράκη χτες, μια μανία για συνεργασία απίστευτη. Δηλαδή... όχι μανία. Συγγνώμη, γιατί έχουμε εδώ και τα... Πακαλώ. Λοιπόν, μια απίστευτη, δηλαδή έρχομαι μέχρι και στην Κουμουνδούρου. Να συζητήσουμε τώρα. Να συζητήσουμε για να τα βρούμε. Όχι να συζητήσουμε για να... να κάνουμε παρέα και να πιούμε καφέ. Θέλω να πω ότι εσείς ασκείτε μια πολύ σκληρή κριτική, γι' αυτό το αισθάνεται ο πολίτης ως αντίφαση. Ασκείτε μια πολύ σκληρή κριτική στην διακυβέρνηση του 7 μήνου. Πολύ σκληρή κριτική όμως.
Έτσι. Έχουμε λίγα δίκαια, Δεν ξέρω, να το συζητήσετε μεταξύ σας, αν έχετε δίκαια ή όχι. Αυτό λέμε, να το συζητήσουμε. Και ταυτόχρονα, επιζητείτε με τους ανθρώπους που χαρακτηρίζετε περίπου ως αδύνατο να κυβερνήσουν, διότι δεν ξέρουν, διότι κάνουν τεράστια λάθη κτλ. Να συγκυβερνήσετε για να διορθώσετε τα πράγματα. Όχι, εδώ νομίζω κάνετε ένα άλμα. Και θέλω και επίσης μια αυτό, αν είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση κυβέρνησης η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κάνετε ένα άλμα. Ποιο είναι το άλμα? Το άλμα που κάνετε είναι ότι θεωρείτε αυτονόητο ότι συζήτηση σημαίνει συγκυβέρνηση. Αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά... Συζήτηση σημαίνει συζήτηση. Σημαίνει τουλάχιστον ένα βασικό πλαίσιο κοινή αντίληψη των